Ανέση, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι το Σάββατο κόντρα στον ΠΑΟΚ, μέσα στην έδρα σας. Πώς αντιμετωπίζετε αυτό το παιχνίδι, καθώς και εσείς δίνετε έναν αγώνα επιβίωσης στην κατηγορία? Κοιτάξτε, είναι ένα παιχνίδι γιορτή για εμάς, για την ομάδα και για την πόλη. Έρχεται ένας πολύ μεγάλος αντίπαλος, αυτή τη στιγμή που είναι πρώτος στο πρωτάθλημα. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε στην έδρα μας, όπως με όλους τους μεγάλους αντιπάλους, να κάνουμε το καλύτερο για να μπορέσουμε να πάρουμε βαθμό ή βαθμούς, γιατί έχουμε δύσκολη συνέχεια και χρειαζόμαστε και εμείς κάποιους βαθμούς. Δεν θα υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ τελικά στο γήπεδο. Φαντάζομαι το πληροφορήθηκες με απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού. Περιμένατε κόσμο εσείς του ΠΑΟΚ στον... Ναι, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε αρκετό κόσμο από την ομάδα του ΠΑΟΚ, γιατί είδαμε ότι στα τελευταία παιχνίδια σε όλα τα γήπεδα πηγαίνανε οπαδοί. Είχαν αποφευθεί σε όλα τα γήπεδα να γίνονται και εκτροπά. Ο κόσμος πήγαινε, έβλεπε τα παιχνίδια και έφευγε. Τώρα δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η απόφαση από τον Υπουργό. Προφανώς με τα τελευταία ίσως επεισόδια, με τις τελευταίες ίσως φασαρίες που γίνανε, να φοβούνται περαιτέρω βία. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα αποβάλουμε. Οι οπαδοί και οι ομάδες έχουν το δικαίωμα και ο κόσμος να βλέπει τις ομάδες τους, γιατί και εδώ υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ που θέλουν να δουν την ομάδα. Οπότε νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά και να αλλάξουμε λίγο τη σκέψη μας ως προς την αντιμετώπιση αυτήν. Άρα φαντάζομαι ότι εσείς οι παίκτες της Λαμίας θα θέλατε κόσμο του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ατμόσφαιρα, να υπάρχει η ατμόσφαιρα που είναι στο γήπεδο, αυτή η ατμόσφαιρα που βλέπουμε στο εξωτερικό. Υπάρχει κόσμος, υπάρχουν οικογενειάρχες, υπάρχουν, ξέρετε, εδώ στη Λαμία κόσμος που είναι και οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, έτσι, που θέλουν να έρθουν να παρακολουθήσουν πρώτη φορά στην πόλη τις μεγάλες ομάδες. Αυτό νομίζω που τους το στερούμε ή που δεν καλλιεργούμε τον κόσμο να έχει την συμπεριφορά που πρέπει, όπως στο εξωτερικό, στα γήπεδα που πάνε και τη βλέπουν σε όλα τα γήπεδα. Σε αυτό έχουμε μεγάλη ευθύνη όλοι εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ότι και κάποια στιγμή πρέπει να τα αλλάξουμε. Γιατί μπορεί απλά κάποιος να θέλει να κάνει μια εκδρομή, να δει μια πόλη διαφορετική που για πρώτη φορά έτσι ανεβαίνει κιόλας, να πιει, να φάει, να μιλήσει με τον κόσμο και να δει και την ομάδα του και να γυρίσει πίσω. Χωρίς βέβαια να γίνονται τα έκτροπα και οι βίες και οι βανδαλισμοί που πρέπει να γίνονται και να φοβόμαστε ότι θα σπάσουν την περιουσία του κόσμου. Κάποια στιγμή πρέπει να το καλλιεργήσουμε όλο αυτό το πράγμα ώστε να γίνεται. Αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Ανέστη, τον φετινό ΠΑΟΚ πώς τον βλέπεις? Κοιτάξτε, νομίζω φέτος ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ ποιοτικός, είναι πολύ πλήρες σε όλες τις γραμμές. Τελευταία παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο και πολύ αποτελεσματικό. Νομίζω ότι έχει όλα τα εχέγγυα για αυτά που πρέπει ώστε να διεκδικήσει τον τίτλο και του πρωταθλητή και το κύπελο. Ποιο είναι το ατού του ΠΑΟΚ που πρέπει να προσέξετε το Σάββατο? Τι σκέφτεστε εν ώψη αυτού του αγώνα? Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι πλήρης σχεδόν σε όλες τις γραμμές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε βάση κάπου, γιατί από τους πιο ποιοτικούς παίκτες είναι τα δύο μπακ του ΠΑΟΚ που έχει. Δηλαδή, ο Μάτος και ο Βερίνια είναι ίσως οι καλύτεροι παίκτες του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή και οι πιο φορμαρισμένοι στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα, είναι μια ομάδα που έχει σε όλες τις γραμμές ποιότητα, έχει σε όλες τις γραμμές έμπειρους ποδοσφαιριστές. Εμείς πρέπει να προσέξουμε κυρίως να μην δεχτούμε γκολ νωρίς, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει μεγάλη ψυχολογία, να μπορέσουμε έτσι στους χώρους που θα αφήσει ο ΠΑΟΚ να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές που θα έχουμε. Σίγουρα θα είναι δύσκολο παιχνίδι για μας. Ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, είναι μεγάλη ομάδα, αλλά θα αντιμετωπίσουμε όπως αντιμετωπίσαμε μέχρι στιγμής όλες τις μεγάλες ομάδες το ίδιο και αυτό το παιχνίδι. Με αυτοπεποίθηση να πεις, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει. Στην έδρα μας η ομάδα έχει δείξει ότι έχει έτσι μια μεγαλύτερη ορμή και μια μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στο παιχνίδι. Και ίσως και με τον κόσμο που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη φετινή χρονιά, παίρνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Ανέση, θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα? Νομίζω ότι είναι στο χέρι του. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτος. Έχει τα δύο ντέρμπι μέσα στην έδρα του, που εξαρτάται από αυτό αν θα τα κερδίσει μπορεί είτε να αυξήσει τη διαφορά είτε να καλύψει ενδεχόμενη γκέλα σε κάποιο άλλο παιχνίδι.
Και αν νομίζω ότι έχει τα παιχνίδια εκτός έδρας, δεν έχει στραβοπατήματα και έχει μια ισορροπία σε αποτελέσματα εκτός έδρας, τότε είναι στο χέρι του να γίνει πρωταθλητής. Βέβαια και η ΑΕΚ αλλά και ο Ολυμπιακός δεν νομίζω ότι θα τα παρατήσουν τόσο εύκολα, αλλά αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχει ο ΠΑΟΚ. Εσύ τους έχεις αντιμετωπίσει, η Λαμία εννοώ, έχετε αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Και τον ΠΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Ποια θεωρείς ότι είναι έτσι, αυτή τη στιγμή η πιο πληρέστερη και πιο φορμαρισμένη ομάδα με την εικόνα μέχρι αυτή τη στιγμή? Κοίταξε, πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ βρίσκονται σε λίγο καλύτερο momentum από τον Ολυμπιακό, που δείχνει ότι και ψυχολογικά και αγωνιστικά ίσως έχει κάποια θέματα, αλλά παραμένει όμως ο Ολυμπιακός που έχει πάρα πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, οπότε στα ντέρμπι μπορεί να γίνουν τα πάντα και οπότε όλα είναι ανοιχτά. Αλλά ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ βρίσκονται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, σε πάρα πολύ καλό ποιοτικό επίπεδο. Είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τα πάρα πολύ θετικά χαρακτηριστικά σαν ομάδες. Η ΑΕΚ είναι πάρα πολύ συμπαγής, πολύ γυμνασμένη, δεν είναι τυχαίο ότι σε τρεις διοργανώσεις ακόμα βρίσκεται μέσα, έχει πολύ καλό κλίμα, το βγάζει αυτό μέσα στο γήπεδο. Αλλά από την άλλη και ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι διαθέτει μεγάλη ποιότητα σε όλες τις γραμμές. Έχει παιδιά να πάσα στιγμή που μπορούν να αλλάξουν τη ροή ενός αγώνα. Έχουν βρει πλέον και τη χημεία που ίσως στην αρχή έλειπε, γιατί ήθελε χρόνο για να γίνει αυτό. Και νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, μέχρι το τέλος δηλαδή θα διεκδικήσουν εισάξια τον τίτλο. Τέλος, μία ερώτηση που αφορά όχι το πρωτάθλημα αλλά το κύπελλο. Αποκλειστήκατε πρόσφατα από τον Πανιόνιο, τον οποίο αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ τώρα στους τέσσερις του κυπέλλου Ελλάδος. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας πεις αν έχεις την άποψή σου για τον Πανιόνιο και τι θα, εν πάση περιπτώσει, θα συμβούλευες τους αντιπάλους το ερχόμενο Σάββατο σε αυτά τα δύο παιχνίδια που θα κρίνουν και την συμμετοχή στον τελικό. Εντάξει, ο Πανιόνιος νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ δουλεμένη ομάδα, παιδιά που παίζουν πολλά χρόνια μαζί, γνωρίζονται πολύ καλά. Έχει χάσει βέβαια δύο παιδιά που τον ανεβάζανε επίπεδο ποιοτικά, το Χατζησαφή και το Μασούντ. Είχε και τους τραυματισμούς με το Γεσίλ και το Ντούρμι. Σίγουρα χρειάζεται προσοχή, γιατί έχει παιδιά μέσα που είναι έμπειρα και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις απαιτήσεις τέτοιων αγώνων. Θεωρώ όμως ότι τον πρώτο λόγο βέβαια τον έχει ο ΠΑΟΚ. Αν παρουσιαστεί αυτός που βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια και το ίδιο παρουσιαστεί και η ΑΕΚ με τη Λάρισα, νομίζω ότι ίσως αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη θα υπάρξει επανάληψη του περσινού τελικού. Arena FM στους 89 και 4.